Και σήμερα θα έχουμε την πρώτη ασυλία στην οποία θα αγωνιστείτε ατομικά. Τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν ο μεγάλος τελικός των αγώνων συμβόλων, όπου νικήτρια ήταν η Κατερίνα. Η Κατερίνα λοιπόν βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, στους τέσσερις φιναλίστ. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ κοντά μας γιατί θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Είμαι σίγουρος ότι έχετε κάνει σενάρια μέσα στο μυαλό σας με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί αυτή η ασυλία, η ατομική πλέον ασυλία για τον κάθε έναν από εσάς. Πόσο μάλλον τώρα που έχετε μείνει μόνο 8 και στην κυριολεξία μπορείτε να αγγίξετε τον μεγάλο τελικό στην Ελλάδα, τους τέσσερις φιναλίστ. Τέσσερις παίκτες από εσάς θα πρέπει να αποχωρήσουν τις επόμενες μέρες μέχρι ότου να μείνουμε στους τέσσερις που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα σας εξηγήσω λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα οι ασυλίες στις οποίες, όπως είπα, αγωνίζεστε ατομικά. Κάθε αγώνας ασυλίας θα παίζετε όπως παίξαμε τους πρώτους ατομικούς αγώνες, όπου θα έχετε κάποιες ζωές. Και όταν κάποιος παίκτης φτάνει στο 0, θα φεύγει από το παιχνίδι μέχρι ότου να έχουμε ένα νικητή για τα αγόρια και μία νικήτρια για τις κοπέλες. Αυτό σημαίνει ότι ο νικητής από τα αγόρια και η νικήτρια από τις κοπέλες θα κερδίζουν από μία ατομική ασυλία. Στη συνέχεια, δεν θα έχουμε αγώνισμα ατομικής ασυλίας. Οι δύο ατομικές ασυλίες θα βγαίνουν μέσα από το αγώνισμα, το ατομικό αγώνισμα ασυλίας που θα παίξουμε τώρα. Με τις δύο αυτές ατομικές ασυλίες θα πηγαίνουμε στο Συμβούλιο του νησιού, όπου θα γίνεται πρώτα μια συνολική ψηφοφορία ανάμεσα σε όλους τους παίκτες του Survivor. Από την κάλπη θα βγαίνει ένας υποψήφιος και οι δύο άλλοι παίκτες, το ένα αγόρι και το ένα κορίτσι, που θα έχουν κερδίσει τις ατομικές ασυλίες,